Ο κύριος Λιβανός, κατά τη γνώμη μου, μας έφερε 10 χρόνια πίσω, όταν ξέσπασε η κρίση και τότε οι θεωρητικοί, θεωρητικολόγοι, εγκέφαλοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μιλούσαν για κρίση υπερκατανάλωσης, την οποία βέβαια τη φόρτωναν στο λαό. Μετά είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ που φώναζε όταν ήταν αντιπολίτευση για το πρόβλημα της υποκατανάλωσης. Σήμερα δημοσιεύονται κάτι δείχτες που λένε ότι ανεβαίνει ο δείχτης, ο ενιαίος δείχτης της κατανάλωσης. Δεν θα μπω στη συζήτηση και του όρου κατανάλωση, γιατί έχει από θεωρητικές μέχρι και πρακτικές πλευρές. Πάντως βάζεται στο ίδιο τσουβάλι τις ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων που διαμορφώνουν τη μεγάλη πλειοψηφία του πλούτου με τις ανάγκες αυτών που τους εκμεταλλεύονται. Και πάντως και στοιχείο, αν θέλετε, ενσωμάτωσης και διαφθοράς είναι η στρεβλή κατανάλωση που καλλιεργεί το σύστημα και μπορεί να έχει και υποκατανάλωση και στρεβλή κατανάλωση. Προχωράω. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως απεικονίστηκε, όχι μόνο στο πρόγραμμά της και στις προεκλογικές υποσχέσεις, αλλά και στους νόμους που έχει φέρει, συνοκρατικός προϋπολογισμός που οι βουλευτές του ΚΚΕ απέδειξαν ότι είναι φοροντομπηχτικός, αντικοινωνικός κτλ., αντιλαϊκός, αντεργατικός, έχει μία προϋπόθεση για να υλοποιηθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επενδυτών να δημιουργήσουν, να χτίσουν, να φτιάξουν καινούργιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή να εξαγοράσουν πολλές από τις ήδη υπάρχουσες ή και να αγοράσουν, ενδεχομένως να επενδύσουν σε ορεινούς όγκους, παραλίες, ακτές κτλ. Έχει μία προϋπόθεση. Την ένταση, την αύξηση της κρατικής καταστολής. Αυτό βέβαιως δεν είναι και κανένα νέο. Δεν υπάρχει κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ κόντρα όλα όσα έλεγε προεκλογικά, που δεν χρησιμοποίησε σε κάποιες στιγμές την κρατική καταστολή. Και μάλιστα τη χρησιμοποίησε την κρατική καταστολή και σε συνθήκες που το κίνημα δεν ήταν σε μεγάλη ορμητική άνοδο, ήταν σε σχετική ή και πιο ουσιαστική υποχώρηση. Είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, ό,τι και να πείτε. Διότι κοιτάξτε, δηλαδή, τόσο και να κοροϊδέψετε τον κόσμο, τώρα είναι πιο όριμος. Πέρασε και τη δοκιμασία της πρώτης φοράς αριστεράς. Ξανέρχεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται ότι είναι αναβαθμισμένη, κάνει και κριτική στο παρελθόν της και αυτοκριτική, αυτή που κάνει, την υποκριτική. Κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι δεν είναι σωστό ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, πρέπει να πεθάνει στην ώρα της και όσο γίνεται πιο έγκυρα, για να μην χαθεί άλλος χρόνος. Επομένως, η καταστολή είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν θα διαφωνήσω με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρουν και συγκεκριμένες περιπτώσεις της κρατικής καταστολής. Τουλάχιστον όσες ανέφεραν ήταν πραγματικότητα. Αυτό όμως που δείχνει τη μεγάλη υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι περιορίζει το ζήτημα στην κρατική καταστολή. Μα η κρατική καταστολή δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα αν δεν στηρίζεται πάνω στην άμεση και έμεση εργοδοτική βία και εργοδοτική καταστολή. Και αν θέλετε, όσο θα μεγαλώνει και θα μεγαλώσει η εργοδοτική καταστολή και με τις νέες επιχειρήσεις που θα έρθουν, η κρατική καταστολή θα περιορίζεται σε κάποιους δρόμους, σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους. Η μεγάλη βία από εκεί ξεκινάει. Εδώ κουβέντα. Άντε το πολύ πολύ να τα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ με κανέναν επιχειρηματία, άμα τύχει και είναι και κολλητό στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκεί θα τον ξεμπροστιάσει. Και με την ευκαιρία, ούτε κύριε της Νέας Δημοκρατίας, κάθε μέρα βγαίνετε και λένε ότι δεν μπορεί 1.000 άνθρωποι να κλείνουν τους δρόμους, δεν μπορεί 2.000, δεν μπορεί 3.000. Βέβαια, ξεχνάτε ότι έχει και 10.000 και 20.000 και 30.000. Διότι υπάρχει το δικαίωμα, το ατομικό δικαίωμα, το δικαίωμα να περνάω ελεύθερα στους δρόμους, να μην με εμποδίζει μια συγκέντρωση, να μην γίνεται συνωστισμός στα αυτοκίνητα ή να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα μαγαζιά. Ξεχύλισαν οι τσέπες του λαού από χρήματα και το μόνο που τους μένει είναι να έρθουν στο κέντρο της Αθήνας, όχι σε άλλα εμπορικά κέντρα, στο κέντρο της Αθήνας να ψωνίσουν. Μήπως μπορείτε να μου πείτε μία χώρα στον κόσμο, όχι τώρα, αλλά το 19ο αιώνα και μετά, που πήραν μέρος σε αγώνες όλοι όσοι ανήκαν σε ένα κλάδο ή σε όλους τους κλάδους. Το λέω και για το ΣΥΡΙΖΑ.
που έκανε για τον περίφημο νόμο, η γραμμένη στα σωματεία. Δυστυχώς μέσα στις συνθήκες του καπιταλισμού, συγκριτικά, αυτοί που απεργούν, αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους, σε σχέση με τον αριθμό του κλάδου ή του συνόλου των εργαζομένων, είναι λιγότεροι. Αλλά χάρη σε αυτούς, όλοι οι εργαζόμενοι, είτε έμειναν απαθείς, είτε φοβισμένοι, πήραν ορισμένες κατακτήσεις. Αυτές που πήραν, τους τις πήραν πίσω, άλλοτε πήραν κάτι παραπάνω, άλλοτε πήραν κάτι λιγότερο. Έτσι τα μετράτε. Μα εδώ πέρα έχουμε κυβερνήσεις που εκφράζουν μειοψηφία σε σχέση με το σύνολο των ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε μάλιστα και να ψηφίσουμε στο Σύνταγμα δυνατότητα κυβέρνησης μειοψηφίας. Τέτοιες κυβερνήσεις υπήρχαν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και αλλού. Που δεν είχαν πλειοψηφία έδρων, που ξέρουμε ότι οι έδρες δεν είναι ίδιες με βάση τα εκλογικά συστήματα. Κάποιο κόμμα παίρνει πριν και κάποιο χάνει. Μπορεί να χάνει το δεύτερο, μπορεί να χάνει το τρίτο κτλ. Και έχετε εσείς δικαίωμα να μετράτε πώς είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο και πώς βγαίνουν στους δρόμους. Μα υπάρχει χειρότερο πράγμα από την εργοδοτική τρομοκρατία. Η κρατική καταστολή άλλωστε δεν κρύβεται. Όταν βγαίνουν τα μάτια το ένας ο άλλος και ξεγυμνώνει, ας πούμε, διαδηλωτές. Αυτό θα γίνει γνωστό παντού. Και φοβίζει, αλλά και δημιουργεί αντίδραση. Η εργοδοτική τρομοκρατία είναι φοβερή. Και η εργοδοτική τρομοκρατία έχει και πολλές μορφές. Όλη η νοθεία που έγινε πριν το συνέδριο της ΓΕΣΕ, που δεν έγινε τελικά, δεν στηρίχθηκε στο ρόλο της εργοδοσίας. Δεν πήγε κανένας υπουργός να οργανώσει την νοθεία. Και εδώ πια έλαμψεν οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ σε σημαντικούς κλάδους όπου ήταν τα εκλεκτά παιδιά των εργοδοτικών ψηφοδελτίων. Αυτό δεν είναι εργοδοτική τρομοκρατία. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, πάει και τέλειωσε. Θα καλέσουμε τους εργαζόμενους να μην σεβαστούν κανέναν αντιαπεργιακό νόμο. Βεβαίως δεν φτάνει να μην το σεβαστείς, δεν φτάνει να το καταδικάσεις. Χρειάζεται να αποκτήσεις και πρέπει να αποκτήσεις το κουράγιο να τον ανατρέψεις, να μην τον εφαρμόσεις στην πράξη. Αργά ή γρήγορα θα το κάνουν οι εργαζόμενοι. Και αρχίζετε τώρα. Αυτός ο αγώνας είναι συνταχνία, ο άλλος είναι συνταχνία, ο τρίτος είναι συνταχνία. Να ξεκαθαρίσουμε, ναι, υπάρχουν και δραστηριότητες αγωνιστικές που έχουν συντεχνιακά αιτήματα. Τι σημαίνει συντεχνιακά αιτήματα? Χρόνια τώρα η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε σε ορισμένους χώρους, δεν θα κάτσω τώρα να του ονοματίσω, συντεχνιακά αιτήματα. Το ίδιο και η αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Με συγχωρείτε. Η επιδοματολογία. Όλος ο καυγάς τώρα αυτές τις μέρες του προϋπολογισμού ήταν αν ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε περισσότερα επιδόματα σε περισσότερους και αν η Νέα Δημοκρατία δίνει σε λιγότερους. Και μόνο τα επιδόματα ήταν παράγοντας τα επιδόματα και όχι αυξήσεις των μισθών. Δεν μιλάμε για επιδόματα οικογενειακά μητρότητας κτλ. Για άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν μιλάμε για τέτοια επιδόματα, αλλά κάτι πλαστές εφημερίες και διάφορα του καυσόξυλου, πάρα πολύ άλλη επιδοματολογία. Αυτή θρέφει και καλλιεργεί μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και στα άλλα κινήματα το συντεχνιασμό. Εμείς καθόλου δεν είμαστε με τις συντεχνίες. Εμείς ίσα-ίσα παλεύουμε για τη μαζικότητα του κινήματος, για όλες τις μορφές πάλης που κάθε φορά οι εργαζόμενοι διαμορφώνουν και τις πιο ανεβασμένες, χωρίς να τις θεωρούμε αυτές από το σκοπός, ανάλογα κάθε φορά με το τι αποφασίζουν οι εργαζόμενοι και τι καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή, αλλά οπωσδήποτε όλες οι μορφές πάλης και μας ενδιαφέρουν όχι μόνο οι μορφές πάλης, γιατί καμιά φορά μπορεί να έχεις αγωνιστικές, πολύ ανεβασμένες μορφές πάλης με εντελώς συντεχνιακά αιτήματα. Αλλά και τα αιτήματα υπάρχει, και εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι μιλάμε για αντικαπιταλιστικό, αντιμονοπωλιακό αιώνα, που πολλαπλασιάζει, οργανώνει δυνάμεις και που κατευθύνει την εργατική τάξη και τους συμμάχους της να βλέπουν ότι στις κατάλληλες συνθήκες πρέπει να ανατρέψουν την εξουσία της αστικής τάξης, τη δικτατορία της αστικής τάξης, με την ευκαιρία για να τελειώσω. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ να σας πω, σε πολλά ζητήματα συγκεκριμένα που έκαναν ήταν δίκαιοι. Δεν άκουσα όμως κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης πλην ΚΚΕ να λέει ότι έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν την επιστροφή των απολειών. Όλων των απολειών από την κρίση και μετά.
Μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο. Να ξεκινήσει η επιστροφή των απολειών. Κανένα. Και μάλιστα θυμάμαι ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θα γυρίσουμε στο 2009. Ούτε για μας είναι όραμα η δεκαετία. Ούτε το 90, ούτε το 2000, ούτε το 2009. Όμως, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από ποιο εφαλτήριο ξεκινάς να διεκδικείς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες σου και με βάση την κερδοφορία που θα πραγματοποιηθεί, αυτή που θα πραγματοποιηθεί και σήμερα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα δεν μιλάμε μόνο για απώλειες οικονομικές, αυτό που λέμε στον ονομαστικό μισθό ή στην ονομαστική σύνταξη. Παραδείγματος χάρη, ο νόμος Κατρούγκαλου δεν ήταν μόνο η μείωση συντάξεων. Έδεσε τα χέρια των εργαζόμενων για 50 χρόνια μετά. Και δεν καταργείται, όπως λέγατε. Απλώς ψιλοδιορθώνεται ορισμένα πράγματα και διορθώνεται σε εισαγωγικά και άλλα τα κάνετε χειρότερα. Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, το ποσοστό αναπλήρωσης, η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, η αύξηση του ορίου 35, από 35 χρόνια που έκανε ο Κατρούγκαλος στα 40 για να έχεις πλήρη σύνταξη, η ρήτρα βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων, ο διαχωρισμός της σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική, οι τρεις πυλώνες της ιδιωτικής ασφάλισης που βέβαια ήταν και προς ΣΥΡΙΖΑ και τους ενίσχυσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε δηλαδή όχι απλώς για επιστροφή οικονομικών απολειών, αλλά και εκείνων των διαρθρωτικών, όπως συνήθως λέτε, μέτρων, τα οποία θα οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια τους εργαζόμενους να διεκδικούν αυξήσεις και κάποια δικαιώματα από ένα επίπεδο μηδέν και κάτω, από κάτω από το μηδέν. Δηλαδή, ποια είναι η σημαία σας, ποια είναι τα αποτελέσματα και της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο υποβιβασμός των απαιτήσεων, η καθήλωση των απαιτήσεων των εργαζομένων. Και βέβαια, από αυτή την άποψη, σου λέει και 50 ευρώ να πάρει παραπάνω είναι πολύ για να τελειώσω. Κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτόν που του λείπουν 100 ευρώ του μήνα, που αισθάνεται στο τέλος του μήνα ότι είναι μείον 100 ευρώ, στην πραγματικότητα του λείπουν 500 και 1000. Για σκεφτείτε το. Σε αυτόν που του λείπουν τα 50 ευρώ και όταν τα πάρει, λέει, αχ, ανάσανα. Στην πραγματικότητα του λείπουν πολύ περισσότερα. Δεν μπορεί να ζεις καλά και να σου λείπουν στις 27 του μήνα ή στις 30 του μήνα 50 ευρώ. Σημαίνει ότι σου λείπουν δεκαπλάσια το λιγότερο. Αυτό λοιπόν θέλετε. Καταστολή, εργοδοτική βία, καθυλωμένες απαιτήσεις. Δεν θα σας περάσει. Ρεαλιστές είμαστε. Δεν παντά σκουμπιά και ξεκινάει το κίνημα, αλλά είναι βέβαιο ότι συσσόρευσε ο λαός πολύτιμη πείρα.